Αν ένας στους 5 εγγεγραμμένους χρήστες στο κανάλι του Αντιφώνου στο YouTube θελήσει να συμβάλλει με 1 ευρώ το μήνα για να στηρίξει το εγχείρημά μας, τότε θα μπορέσουμε να δημιουργήσουμε ένα διαδικτυακό κανάλι που θα φιλοξενεί εκπομπές και ντοκιμαντέρ σημερινών αλλά και παλαιότερων δημιουργών. Στην άλλη, πώς είναι τη μαξιμολογία. Τι άγχος είχετε για τα εμβόλια. Περιγράψατε μία καθολική εκδοχή, μια καθολική εκδοχή κατά την οποία ο Χριστός φεύγει, αναλαμβάνεται και θα ξαναέρθει και μένει η Εκκλησία ως ανταυτού. Έχουμε μια πιο πρωτεσταντική εκδοχή όπου ο Χριστός είναι πάντα παρόν και είναι ο μόνος που είναι παρόν. Δεν υπάρχει Παναγία, δεν υπάρχουν Άγιοι, υπάρχει μια άμεση σχέση εγώ και ο Χριστός που κινδυνεύει κανείς να είναι εγώ και καθένας που είναι μέσα στην περίπτωση. Η Ορθόδοξη Εκκλησία ποια είναι σε αυτές τις δύο. Δηλαδή ποια είναι η άλλη εκδοχή. Μα ο Χριστός είναι παρόν σε εμάς. Δεν είναι, δεν μπορούμε να λέμε ότι ο Χριστός είναι απόν. Σε εμάς, συγχωρέστε με, και ο Επίσκοπος και ο Πατριάρχης, και όπως έλεγα πάντα σε όλα τα μαθηματικά, και έχω κόψει δεκάδες φοιτητές με αυτή την ερώτηση. Στην Εκκλησία τους ρωτούσα, τι πράγμα είναι στήπων και τόπων Χριστού, και μου απαντούσαν ο Επίσκοπος, το Σεπτέμβριο. Νάτος, έχουμε και ένα φοιτητή κάτω. Νάτος. Έχουν γεμάτο υπεργάμ. Τέλος πάντων. Οι στόπων και τύπων Χριστού λοιπόν είναι όλοι βαπτισμένοι. Απαξάπαντες. Απαξάπαντες. Αυτό που λέμε χαρίσματα τι είναι. Είναι αυτά που λέμε τα μέλη του σώματος του Χριστού. Δεν το λέω εγώ. Ο Παύλος το λέει. Δηλαδή όταν κανείς είναι βαπτισμένος έχει ένα μέλος του σώματος του Χριστού. Είναι και ο Άγιος Μάξιμος. Και το λέει και σε ένα ωραίο κείμενο, πολύ γνωστό, μεγάλο. Άλλος μεταλαμβάνει των χειρών, ξέρω εγώ, που είναι πρόνοια. Άλλος μεταλαμβάνει των ματιών, που είναι η προφητική θέα. Άλλος του λόγου, που είναι ο δάσκαλος. Και των εντοστίων και των γεννητικών οργάνων, λέει, μετέχει ποιος, ο πνευματικός πατήρ. Αυτά είναι ενέργειες όλα αυτά, καταλάβατε. Είναι ενέργειες που εικονίζονται κατά κάποιο τρόπο έτσι. Πώς θα το πούμε αλλιώς. Αλλά όταν. Και έχω γράψει επανειλημμένος. Και πει, και ο φτωχός εγώ, εναντιονόμενος με το δάσκαλό μου τον άμεσο, που είμαι και βοηθός, του Περγάμου, δεν είναι το έργο. Μου λέει, υπάρχει ένα χάρισμα ενότητας πάνω απ' όλα. Κολοκύφια. Αυτό είναι ο στρατηγός, λέει. Το χάρισμα συμβαίνει μέσα σε κάθε, η ενότητα συμβαίνει μέσα σε κάθε χάρισμα. Όταν λειτουργεί ο μουσείος, δηλαδή όταν βρίσκει τόπο για όλα τα άλλα χαρίσματα μέσα. Ο καθένας, εδώ είναι η ενότητα της Εκκλησίας. Εδώ, εκεί, στον καθένα μας. Εμείς την κάνουμε. Δεν μας την επιβάλλει κάποιος. Ο Επίσκοπος τη διδάσκει και την εκφράζει προς τα έξω. Δεν είναι αυτός η ενότητα. Αν ήταν αυτός η ενότητα, τότε εμείς τι είμαστε. Τι είμαστε εμείς. Δηλαδή εμείς με ποιο τρόπο είμαστε μέλη της Εκκλησίας. Για να είμαστε μέλη σημαίνει ότι συγκροτούμε την Εκκλησία. Που σημαίνει ότι συγκροτείται μέσα στο καθένα μας. Αυτή είναι η λεγόμενη εκκλησιολογία του μουσείου. Υπάρχει ένα βιβλίο που λέγεται Αποφατική Εκκλησία του Μουσείου. Το αποφατική σημαίνει ότι είναι συνεχώς συμβαίνει αυτό. Γίνεται συνέχεια. Δεν είναι μια δομή αποτελεσμένη. Γιατί φτάσαμε να λέμε πράγματα που είναι πολύ κοντά στην πρώτη Βατικανή, όχι στη δεύτερη. Αν ήταν η δεύτερη, καλά θα ήταν. Αν την πρώτη. Για να λες ότι αν υπάρχει ο Επίσκοπος, υπάρχει η Εκκλησία. Το άλλο είναι λέει. Μου έλεγε ο Περγάμου το, πέθανε ο καημένος. Είπε ωραία πράγματα. Αλλά σε αυτά τα θέματα είχε περαστεί πολύ από το Μέλλον. Είχε τα έχει φέρει. Απόξω τα γεφέρει. Ναι. Γι' αυτό ήταν εγώ σαν καθολική πάρα πολύ. Συγγνώμη που τα λέω αυτά. Έχω γράψει για αυτά δημόσια, έχω πει και δεν έχει κανένα. Δηλαδή παραπέμπωσα ότι έχω γράψει, γιατί δεν τα λέω τώρα αυτή τη φορά. Ούτε τα λέω ανεύθυνα. Αν μπορεί να πέφτω κι εγώ έξω. Μπορεί, όντως. Αλλά όταν φέρνει αυτό το πράγμα και μου λε εμένα, κοίταξε, μπορεί ο τάδε λαϊκό να μην υπάρχει στην Εκκλησία, που να μην έχουμε μοναχισμό, έχουμε επίσκοπο, έχουμε Εκκλησία. Αυτό είναι μια δήλωση της ίδιας βαρύτητας, αλλά λέω όταν έχω ένα στην εντατική, δεν λειτουργεί καθόλου το σώμα του, έχω άνθρωπο. Έχει άνθρωπο λοιπόν. Αυτό είναι ο κατεφύσιν άνθρωπος. Είναι και θέμα εμπιστοσύνη στο κάτω-κάτω και ευγένεια. Δεν μπορεί να μην έχω τα πάντα. Ναι, παρακαλώ. Καλησπέρα. Ήθελα να σε ρωτήσω, είπατε ότι
φύση και ο Θεός είναι ένα παρελθόν. Ένα διάλογο. Συνεπώς, εγώ συνειδητοποίησα ότι όταν λέμε λόγος, δεν είναι ο λόγος ως νους, αλλά ως σχέση. Ναι, είναι σχέση. Και ήθελα να... γιατί μέσα μου δυσκολεύομαι πολλές φορές, υπάρχει το σκεπτικό ότι η δημιουργία είναι σαν σωτηρία για να σωθούμε από κάτι που κάναμε. Ενώ από αυτό που είπατε σήμερα και σαν μια προχειρή σκέψη που έχω εγώ κατά καιρούς, είναι ότι για να δημιούργησε ο Θεός, σημαίνει ότι για να μας δημιούργησε, ότι είναι αγαπητικός και ερωτευμένος μαζί μας. Χαίρομαι που αλλάξε τη γνώμη. Και το ένα κομμάτι αυτό. Το δεύτερο είναι ότι κάποιες φορές συνειδητοποιώ ότι επειδή είπατε ότι η φύση αναβαθμίζεται, θα το παρέχω, ότι προχωράμε, συνεχίζουμε. Η θέση μας, χρονικά, ότι σκέφτομαι ότι κάποια πράγματα επαναλαμβάνονται, αλλά και προχωράνε ταυτόχρονα στη ζωή. Οπότε τα πράγματα είναι γραμμικά ή σαν μια σπήρα. Γραμμικά. Ίσα σπήρα ή σπυροειδή. Τι σημασία έχει αυτό? Πώς να πιστέψουμε? Να μην θέλετε να έχετε προφητείες καταρχήν, διότι είναι πολύ επικίνδυνο για την υγεία την πνευματική. Να αναλάβετε την περιπέτεια αυτή την υπέροχη, η οποία, κοιτάξτε λίγο έξω. Δηλαδή, το παν θέτει το ερώτημα για το τι να υπάρχει, γιατί υπάρχουν τα όντα και όχι το τίποτα. Και στη συνέχεια, δεύτερη φάση του ερωτήματος, γιατί αυτά τα όντα, τα υπέροχα, να μην μπορούν να ζήσουν αιώνια. Εμπλακείτε στο ερώτημα αυτό μόνο την ύπαρξή σας. Αυτό είναι καλό. Θα σας βοηθήσει εδώ ο πατήρ Αλέξανδρος αυτά. Ευχαριστώ. Ναι. Λοιπόν, σε σχέση με την αντίληψη, την έννοια της κόλασης και του παράδοσης στον προτεσταντισμό, την άποψή σας και πώς το διαθέτετε με την Ορθοδοξία σε σχέση πάντα με τη φράση του Παύλου «Ανεκαρήματα» και τη φράση του Ντοστογεύσκη «Κόλαση του να μην μπορείς να αγαπήσεις». Είναι μεγάλη κουβέντα, αν μπορείτε. Κοιτάξτε τώρα, να πω το εξής, όσο μπορώ πιο... Βασικά ο Θεός δεν κολλάζει. Δεν ξέρει πώς γίνεται. Θεός σου κολλάζει. Ο μασκηνός, έτσι. Κόλλασες για αρεστή ή του Θεού αμαθεξία. Τι κάνει ο Θεός, το είπε σήμερα εδώ ο Χριστός, μας ανιστά. Θα είναι αυτό ανάσταση ζωής. Θα είναι ανάσταση κρίσεως, είναι δικό μας θέμα, καθαρά δικό μας. Γενικά είναι αυτό που είχα πει αλλού κάποτε, τώρα το γράφω λίγο πιο συστηματικά στο νέο βιβλίο, δεν ξέρω αν. Υπάρχει ένας φοβερός φιλόσοφος που λέγεται Διάβολος. Κατάλαβα. Λοιπόν, εγώ είμαι μεγάλος θαυμαστής του Διαβόλου. Για πολλούς λόγους, ένας από αυτούς είναι ότι είναι φοβερός στοχαστής. Ο οποίος λέει στον Αδάμ κάτι πολύ απλό. Στην Εύα του λέει, στα δύο λεπτά, ο Αδάμ ήταν της απόλαυσης, η Εύα ήταν στοχασμού, αυτή φαίνεται σκεφτόταν. Το πιο σκεπτόμενο μέλος παραδόξως. Ήταν η Εύα. Λοιπόν, παραδόξως για μερικούς σήμερα. Εγώ το λέω, μην με παρεξηγήσετε. Λέω ότι μια από τις μεγαλύτερες ανακαλύψεις της εποχής μας είναι αυτό που λέμε γυναίκα. Δεν φανταζόμασταν ποτέ ότι η γυναίκα είναι έτσι όπως είναι. Διότι έχει ικανότητες αυτές που έχει. Ο πρώτος που το είπε αυτό το έγραψε είναι ο Σικοτρής και ο Μισελ Φουκό. Και λέει ότι άρχισε να λατώνει την ιατρική ομοφιλοφιλία στα ελληνικά χρόνια γιατί είδαν ότι οι γυναίκες είναι έξυπνες. Και την πήγαινε ο Κράτης, ο φιλόσοφος, στη γυναίκα του. Λέει: Δεν γίνει αέρτιος. Στα φιλοσοφικά συνέδρια. Και το ρωτάγανε: Βρε, τη γυναίκα έφερες εδώ? Βέβαια, απαντούσε. Γιατί την έφερες? Διότι είναι άλλος Κράτης. Κράτης εγώ, άλλος Κράτης αυτή. Τώρα που έχουμε γεμίσει από Κράτες και αυτές, και έχουμε Πριτάνης και υπουργούς και Προέδρους Δημοκρατίας, νομίζω ότι είναι καιρός να αναρωτηθούμε. Ενώ η γυναίκα είναι στη μεγάλη της δόξα, πώς θα γίνει αυτό ανθρωπολογική δόξα και όχι μόνο φιλετική δόξα. Γιατί αν είναι φιλετική δόξα,
θα είναι σαν να μιμεί τη γυναίκα τα χειρότερα ελαττώματα του ανδρός. Πρέπει να κάνει ανθρωπολογική επέμβαση ή αν θα κάνει απλώς φιλετική επέμβαση και θα καλύψει τα πράγματα σαν είδος, όπως λέω εγώ, ιδεολογικής ομοφιλοφιλίας. Δεν είναι έτσι. Τι ρωτήσατε? Α, για την κόλαση. Λοιπόν, έρχεται λοιπόν ο διάβολος και λέει στο εξής την Εύα. Νιώθεις όμορφα, υπέροχα. Περνάς καλά, ναι, όλα, όλα. Μόνο και αν προκύνει το δέντρο. Δέντρο δεν υπάρχει. Μια δυνατότητα της ύπαρξης με νοιάζει να είναι μπλοκαρισμένη. Να, το καλό και το κακό δηλαδή, δεν ξέρω τι. Άλλη, ξέρεις γιατί? Διότι με τον τρόπο αυτό θα είσαι ελεύθερη. Γιατί θα είμαι ελεύθερη? Διότι ανεξαρτήτως του καλού και του κακού θα θέσεις την ύπαρξή σου ξανά εκ του μηδενός εσύ. Μόνο τότε θα είσαι ελεύθερη. Είναι αλήθεια αυτό? Ναι. Είναι αλήθεια. Δεν του λέει ψέματα ο διάβολος. Του λέει δηλαδή ότι από τη στιγμή που έστι γαρίνε, λέει ο Παρμενίδης, από τη στιγμή που σου γιωθεί το είναι, εσύ απλώς το λαμβάνεις. Εσύ το έκαμες. Άρα τι είναι? Είσαι δεμένος στις ποιότητες που είναι το οποίο έλαβες, του λέει ο διάβολος. Επομένως, τη λέει, τι κάνουμε διάβολη, του λέει αυτή. Τι κάνουμε? Το που κάνω εγώ. Θέτεις την ύπαρξή σου ξανά από το μηδέν εσύ όπως θες εσύ ο ίδιος. Γυρνάς προς το μηδέν. Ο Άγιος Μάξιμος του λέει θαυμάσια. Ορών ο διάβολος, λέει, τα όντα, ξέροντας ότι τα όντα γεννήθησαν, αποβλέπει εις την των όντων απογέννηση. Στο να γυρίσουν ξανά, να απογίνουν τα όντα. Να απογίνουν. Ναι, αλλά εγώ δεν ξέρω τον δρόμο για το μηδέν. Γιατί? Μα γιατί δεν έφτιαξε τον εαυτό μου από το μηδέν, να ξέρω πώς είναι αυτό? Λοιπόν, έχουν λαμπροί φιλόσοφοι από τον Πλάτωνα, τον Μπερξόν και τον Χάιντεγκερ και τον Χέγκελ, αφιέρωσαν πολύ φαίωση για να δείξουν ότι δεν μπορούμε να σκεφτούμε το μηδέν. Και μάλιστα ο Χάιντεγκερ έφτασε να πει ότι δεν μπορεί να πει το μηδέν είναι, έφτιαξε μια λέξη, το μηδέν μηδενούται. Γιατί αν πεις ότι υπάρχει μηδέν, του δίνεις ύπαρξη. Και μάλιστα λέει ο Μπερξόν, ακόμα μεγαλύτερη ύπαρξη από ό,τι θα είχε αν ήταν το είναι. Γιατί κάνεις δύο πράξεις οντολογικές. Το θέτεις και το αφαιρείς. Αλλά είναι αιών. Δεν μπορούμε να τους κατόπιν. Λοιπόν, πώς γίνεται αυτό από πίσω? Απάντηση. Ανυπακοή. Με τον τρόπο αυτό της προτείνει ο διάβολος έναν τρόπο θέωσης που είναι ο δικός του. Δηλαδή, να επιχειρήσεις να γίνεις θεός με τον δικό μου τρόπο. Εντάξει. Και επειδή, λέει ο Ειρηναίος Λιόνους, είναι νήπια αυτά, λέει δηλαδή, τα δύο, πέφτουν στην παγίδα. Γι' αυτό δεν τους συγχωρεί και ο Θεός. Είναι μια παγίδα φιλοσοφική, δεν είναι ότι είναι κακιά η Εύα. Μια καρά νοικοκυρούλα ήταν. Και ο Αδάμ, λαμπρός σύζυγος, ακούς πάνω να ακούει τόσο πολύ τη γυναίκα του. Φανταστείτε, τι καλός σύζυγος που ήταν. Μία και μοναδική την είχε, μου λέει κάποιο. Επομένως, της έκανε υπακοή. Ό,τι πεις. Και όλο το ζήτημα είναι ακριβώς ότι βλέπετε ότι η οικονομία δεν αναιρείται. Μπαίνει το βάσανο βέβαια του θανάτου, γιατί δεν μπορείς να είσαι πλέον στη σφαίρα του Θεού. Εσύ ο ίδιος έφυγες. Θανάτου αποθανίστε, τους λέει θα πεθάνετε, τους λέει τώρα να ψαφίσετε τέρατα. Όχι. Προφανώς ξέρουν το θάνατο που βλέπουν έξω, θαλαζό, πεθαίνουν. Είναι δύο όντα τα οποία έχουν δημιουργηθεί. Μα στη σειρά του γίγνεσθε. Το χούν λαβών πρέπει και να αυστραλοποιήσει όπως έλεγε αυτούς. Συνάνθρωπο, ξέρω τι έκανε με αυτό, τον πήρε και τον έφτιαξε. Του δίνει ξαφνικά τι? Κάτι καινούριο. Μια αίσθηση φωτός, μια συνείδηση, μια ψυχή, ξέρω τι του δίνει και ξαφνικά τον βλέπει. Δηλαδή τώρα είμαι εγώ εδώ. Αυτό το πράγμα δημιουργεί έναν αιώνα. Και τον αιώνα αυτό του υπόσχεται και μια διαδικασία ζωής που θα έχει την ανιότητα. Και έχει ο Δεύτερο με στάζει δύο λεπτά. Δεν είναι έτσι. Σε όλη την ανθρωπότητα συνεχώς θέτει αυτό το ερώτημα. Ο διάβολος με άλλους τρόπους. Και σε ένα νερό σήμερα που τα έχει τυνάξει όλα στον αέρα. Τυνάξει όλα στον αέρα. Θα σας πω τι μου συνέβη προχθές. Τυνάξει όλα στον αέρα. Ήμουν στο παιδαγωγικό και έκανα
θρησκεολογία και ερμηνευτική της θρησκείας, έτσι λέγεται το μάθη. 110 παιδιά κάτω. Και σε μια στιγμή, όπως τους έμπαινα από εδώ, τους έμπαινα από εκεί, λέγαμε διάφορα κλπ. Και αυτά, έπρεπε να ξέρουν τι εγώ είμαι, δεν έχουν πρόβλημα. Σου λέω τώρα, θα μου πείτε κάτι. Να σηκώσουν το χέρι, λέω, παρακαλώ πολύ, όσοι δεν πιστεύουν ότι υπάρχει αιώνια ζωή. Θα τους περάσω όλους. Άλλωστε, εγώ στην δική σας άθρωση ήμουν, σου λέω, πέφτουν, φοβάστε. Ντουμ, κανένα χέρι. Δεν γίνεται αφάνω. Ωραία, λέω. Να μου πείτε, λέω, πόσοι από εδώ πιστεύετε ότι υπάρχει αιώνια ζωή. 110 χέρια πάνω. Έπαθα σοκ. Βέβαια, η ερμηνεία είναι ότι τα παιδιά αυτά δεν είναι παιδιά της Εκκλησίας. Είναι παιδιά που έχουν δει τα πάντα. Που έχουν υποστεί τα πάντα. Που δεν θα θέλατε. Πιθανώς κανένας από αυτούς δεν είναι εδώ μέσα. Δεν πάνε σε τέτοιες ευλαβείς συνάξεις. Αυτό. Κάποιοι το είπαν μετα-εκοσμίκευση. Δεν ξέρω. Δεν λέω τίποτα. Λέω ότι ήταν ένα σοκ για μένα, δεν το περίμενα. Δεν λέγα τότε. Τα δικά μας τα χρόνια, άμα τα 110 μέσα, οι 90 θα λέγανε τίποτα δεν πιστεύω. Τότε. Και το 80 τώρα είμαστε εμείς φοιτητές, Ήταν τότε όλα σίγουρα ότι δεν υπάρχει. Όλοι τους. Ένας δύο διστάξανε, του λέω εσύ τι. Όχι, και εγώ δεν του σηκώνω. Γιατί ρε παιδιά, μου αφαίρεσε τώρα τα. Τώρα αυτή τη στιγμή δηλαδή. Αλλά σας είπα, δεν είναι αθώα παιδιά. Είναι παιδιά τα οποία έχουν πιάσει πάτο μερικά φουλ. Γερό πάτο. Και από οικογένειες και αυτές πιάσανε πάτο. Δεν είναι, αλλά κοιτάξτε να δείτε. Δεν ξέρω τι να πω, μήπως κάτι έρχεται που δεν το φανταζόμαστε. Και το οποίο θα μας ξυπνήσει διότι εγώ ενήκω σε αυτούς που ταπεινά πιστεύουν κατά λέξη τη φράση του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου ή είμαι χριστιανοί ουδείς αν είναι ιδωλολάτρες. Πιστεύω ότι κάτι ενορίες και κάτι πράγματα που δημιουργούνται το πολύ αποδεικνύουν αυτό. Αν κάποιος είναι χριστιανός, αν συναντήσει κανείς ένα πραγματικό χριστιανό, μόνο το κέφι και την ελευθερία και τη χαρά του χριστιανού, θα αρχίσει να αλλάζει. Δεν μπορείς να αντισταθείς αυτό το πράγμα. Εύκολα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την ευκαιρία που μου δίνετε να βρίσκομαι εδώ και να σας απολαμβάνω. Ο λόγος που με έφερε είναι το ερωτηματικό. Μπορούμε να νικήσουμε τον προτεσταντισμό? Μπορούμε. Όχι, ρωτήσατε. Ναι. Και στο τέλος είπατε είναι εύκολο. Δεν το συμβουλεύω σε κανένα. Δεν είναι εύκολο. Είμαι ευγνώμων καταρχάς που μπορώ να εκφραστώ ελεύθερα γιατί ο κύριος με έχει ενωθερώσει. Έχω βιώσει με καθηγητή θεολόγο και αγιογράφο, ψάχτη και πρακτική του Φώτη του Κόντογλου, 20 χρόνια γάμου, μέσα στο πλαίσιο της Ορθοδοξίας. Και δεν βρήκα το Θεό πουθενά. Το σκύλι μου το ψάχτη. Δεν το βρήκα που. Ήμουνα 17 χρονών παιδάκι. Λοιπόν, στην πορεία ζητώντας τον Θεό πάντα, μπήκα στον προτεσταντισμό, αν και ποτέ δεν ένιωσα προτεσταντίστα. Ουδέποτε αισθάνθηκα. Έτσι. Προσωπικά θεωρώ και εκεί είναι το ερώτημα που θέλω να σας βάλω. Είναι εάν αμαρτάνω ενώπιον του Κυρίου που αισθάνομαι απλά χριστιανή.
Δεν βάζω κανένα δόγμα μαζί ή προς πίσω όπως θέλετε δίπλα. Διότι με βάση τον Λόγο του Θεού, τον οποίο έμαθα να μελετώ από την Προτεσταντική Εκκλησία, διότι στην Ορθόδοξη δυστυχώς δεν τα ακούγεται, ή αν ακούγεται, ακούγεται ελάχιστα, ένα μέρος γνωρίζουμε άπαντες. Ένα μέρος. Και επειδή είμαι άτομο που ευνοώ και δεν μ' αρέσει να δωματίζομαι και δεν μ' αρέσει να μπαίνω στα δύσκολα, όπως άκουσα. Ναι, στον Προτεσταντισμό βρήκα τον Ιησού Χριστό με πάρα πολύ απλό τρόπο. Με πολύ απλό τρόπο. Αυτός ο τρόπος που με έλκυσε. Είμαι ελεύθερη στο πνεύμα και πηγαίνω παντού. Λοιπόν, το ερώτημά μου είναι, αμαρτάνω που δεν αισθάνομαι ούτε ορθόδοξη, ούτε προτεστάντισσα, ούτε καθολική, ούτε τίποτα από αυτά. Σας ευχαριστώ. Προφανώς θα απαντήσω στο ερώτημά σας, αλλά... Γιατί δεν μπορείτε να απαντήσετε τα θέματα. Γιατί τι είναι εγώ. Να τα πείτε σε αυτά τα θέματα. Τι να πω, θα τα αναμαρτάνει, όχι. Γιατί προφανώς είναι εδώ προς τη δημιά. Είναι το βάπτισμα το ορθόδοξο. Εσύ τι λες, εσύ μη λέει. Ποια είναι η γνώμη μου. Να γίνει έφυγε, ο κόντρος είναι. Δεν μπορείτε να απαντήσετε. Λοιπόν, εσείς σαν ορθόδοξοι είστε στην Ορθόδοξη Εκκλησία. Σαφανά είναι αίσθηση, έχουν αίσθηση και πράγματι οι Προτεστάντες. Οι Ορθόδοξοι έχουν. Έχουν Ορθόδοξοι. Έχουν αίσθηση Ορθόδοξοι. Δεν έχετε. Δεν λέμε την Ορθοδοξία. Αυτή που λειτουργούν, αυτή δεν είναι το λόγο του Θεού. Λοιπόν, εσείς. Δεν μου λες, επιτρέπετε να μιλήσω. Επιτρέπετε να μιλήσω. Λοιπόν, νόμιζα ότι όσοι με ακούνε έχουν καταλάβει ότι έχω ιδιαίτερη αγάπη την Ορθόδοξη Εκκλησία. Και όχι μόνο ιδιαίτερη αγάπη, αλλά υπερβολική αγάπη. Και το YouTube είναι γεμάτο με ομιλίες μου όπου φαίνεται η άμεση τιμή που έχω στους πατέρες, πλήθος τέτοιων ομιλιών, και η άμεση τιμή που έχω στα ορθόδοξα δόγματα. Αυτό, για να το αμφισβητήσει κανένας, πρέπει ή να μην ξέρει τίποτα για μένα, ή να είναι κακόγουστος, κακοπροαίρετος. Λοιπόν, από εκεί και πέρα, το πώς μιλάμε με κάποιον που είναι ήδη Προτεστάντης, εξαρτάται από τη διάθεση της ψυχής του και την ικανότητά του να καταλάβει την αλήθεια. Όπως μιλάμε για όλους και όπως μας μιλάει ο Χριστός, ο οποίος δεν μας συρρυκνώνει, όπως θα συρρύκνω εγώ ένα παλιόχαρτο στο χέρι εδώ, ή όπως το λέει εκεί άλλος ο συγγραφέας εκείνος, να σπάσω το κεφάλι μέσα, λέει, να βάλω τη λύτρωση. Δεν σπάνε κεφάλια και δεν μπαίνει μέσα η λύτρωση. Πρέπει να γίνει σεβαστή η περιπέτεια της ελευθερίας του ανθρώπου. Τουλάχιστον εγώ αυτή την εμπειρία έχω, διότι εγώ ξεκίνησα, σας είπα, ως άθεος, γνώρισα μερικούς ανθρώπους Αγίους, μου ανοίξαν ένα ορίζοντα καταπληκτικό. Εντάξει, στα 30 χρόνια που είμαι καθηγητής δογματικής, μπορώ να σας αναλύσω με μεγάλη λεπτομέρεια τα προβλήματα που έχει ο Προτεσταντισμός. Και όντως θα συμφωνήσω μαζί σας ότι και στο θέμα της Παναγίας έχει πρόβλημα. Το πιο σημαντικό είναι αυτό το οποίο για μένα είπα, ότι ουσιαστικά εισάγει ένα νομικισμό στη σχέση ανθρώπου και Θεού. Αυτό είναι για μένα το πιο σοβαρό. Τόση ώρα μιλάω. Μ' ακούτε. Αυτά λέω τόση ώρα. Καταλάβατε. Και θεωρώ επίσης ότι σε αυτό το πράγμα έχει πρόβλημα, είπα, και ο καθολικισμός. Ναι, αλλά από αυτά όλα τα πράγματα, πώς βγαίνει ότι πρέπει να δίνουμε κάποιον, δεν κατάλαβα. Δηλαδή, το θέμα είναι ότι εδώ αυτοί που προσέρχονται εδώ, καταρχήν δεν τους φέρνει πάντοτε. Ο διάβολος τους φέρνει και ο Θεός. Έχουν μια αγαθή διάθεση. Είμαστε στην εποχή, ακούστε με σας παρακαλώ πάρα πολύ, όπου μόνο αυτοί
οι οποίοι μπορούν να αντέξουν την ενοχή και την αγάπη του Θεού και να την καταλάβουν, μπορούν να μιλάνε στους άλλους. Απέναντί μας σε λίγο θα έχουμε, και έχουμε ήδη απ' έξω, μουσουλμάνους, απέναντί μας θα έχουμε ήδη απ' έξω και θα έχουμε όλα τα θρησκεύματα, θα πρέπει να ψάξουμε, να βρούμε τρόπους αυτούς τους ανθρώπους να τους βοηθήσουμε να καταλάβουν. Θυμάμαι από τον πατέρα Παΐσιο. Είμαι συνδεδεμένος στον πατέρα Παΐσιο. Είναι κάτι που μου το συγχωρούν όσοι με ξέρουν. Γιατί αυτό πήρε πολύ στραβή τροπή. Έλληνε. Λοιπόν, θυμάμαι λοιπόν. Ακούστε τώρα αυτό. Ετοιμαζόμουν να πάω στη Γαλλία για να γνωρίσω τη ρωμαιοκαθολική θεολογία, να δω τι λένε αυτοί οι άνθρωποι. Να πάω γέροντα, φυσικά και να πας. Πέστε μου, του λέω, τι στάση να κρατήσω. Και τι μου λέει. Θα σας επαναλάβω τι μου είπε. Άκου να δεις, μου λέει. Πολλοί από αυτούς σώζονται διότι ο Θεός κοιτάει τις καρδιές και όχι τις ιδέες. Αλλά η θεολογία τους έχει πρόβλημα. Αλλά η θεολογία τους έχει πρόβλημα. Εσύ θα μιλάς, μου λέει, θα μιλάς με τους θεολόγους για τη θεολογία τους. Τώρα με ρωτήσετε, σας πω ότι όντως η Αυγουστίνια θεολογία, ο Ακινάτης, ο οποίος δεν θέλει πραγματική σχέση μεταξύ Θεού και ανθρώπου κλπ. Και σχετίζεται μόνο μέσα του κλπ. Δημιουργεί πρόβλημα πράγματι. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι έχει ένα απλό πολυβόλο Θεός, το επιτόσσεται στα σύνορα της Σερβίας και καθαρίζει κόσμο. Και το ρωτάω λοιπόν τον γέροντα. Άκου, να μαθαίνεις. Το ρωτάω τον γέροντα. Και οι μουσουλμάνοι. Απάντηση. Βλέπει ο Θεός από αυτό που ζουν και κάνουν ως μουσουλμάνοι, το πώς θα ήταν, ήταν ορθόδοξοι. Άλλο τελεία. Επιτέλους όμως, μου λέει, γιατί ότι είναι ακόμα μουσουλμάνοι, φταίμε εμείς. Γιατί είναι ακόμα προτεστάτες, φταίμε εμείς. Γιατί είναι καθολικοί, φταίμε εμείς. Εγώ την αίσθηση ότι σε και έκανα πίστα το θρόνο, αλλά μπορώ να θυμηθάνω, σε μια παλιότερη, έχω την αίσθηση ότι σε μια παλιότερη ομιλία σας είχατε αναφέρει σαν μια διαφορά προτεσταντισμού ορθοδοξίας, το εάν υπάρχει αυτό προκαθορισμός. Προκαθορισμός. Πώς είναι το επιχείρημα που μας θέτε για τον προκαθορισμό και το οποίο δημιουργείται από την καταστική ηλικία του προκαθορισμού. Και θα ήθελα να ρωτήσω το εξής. Αν θυμάμαι καλά λοιπόν και εσύ αυτό, ότι υπάρχει αυτή η διαφορά, ας πούμε, ότι η ορθοδοξία δεν έχει τον προκαθορισμό, τότε πώς μπορεί να ισχύει ότι το καθηκόν έχει κατημείωση ή μια αποστροφή που ακούσει από ιερείς, ότι στα μάτια του Θεού είσαι τέλειος. Πώς μπορούν αυτά τα δύο, δηλαδή, αν... Δεν ξέρω, θα σας πω μόνο δύο λόγια για τον προορισμό. Έτσι αυτή είναι η predestination. Είναι η... Λοιπόν, γιατί υπάρχει προορισμός, με πολύ απλό τρόπο για να το καταλάβετε. Διαβάζοντας τον Αυγουστίνο, αλλά και τον Ακινάτη, βλέπουμε ένα πράγμα, ότι όταν μιλάνε περί Θεού, για λόγους σημαντικούς που αφορούν τον τρόπο με τον οποίο κατανοούν τα πράγματα, αυτή, η μεταφυσική πλευρά της ενότητας ουσίας και ενεργειών, έτσι, έχει μεγαλύτερη σημασία από την κίνηση προς τα έξω του Θεού. Μιλώντας έτσι ο Ακινάτης, ας πούμε, σας βεβαιώνει, όπως βεβαιώνει όμως και ο Παλαμάς, αλλά δεν το τονίζει τόσο πολύ ο Παλαμάς, το βεβαιώνει όμως. Τι? Ότι και οι ενέργειες και η ουσία είναι ένα στην πραγματικότητα. Όμως υπάρχει μια διάκριση στον τρόπο με τον οποίο ο Θεός κοινωνεί προς τα έξω τα του εαυτού του, όπως και εμείς έχουμε μια ουσία και βγαίνει και η ενέργεια τώρα της ομιλίας, της κρίσης κλπ. Και τα δύο είμαι εγώ. Δηλαδή, ο πατήρ Λουδοβίκος είναι και αυτός ο οποίος είναι πίσω από όλα αυτά, και είναι και αυτός που μιλάει έξω προς τα έξω. Έτσι δεν είναι? Και εσείς το ίδιο. Και όλοι και αυτός είναι. Αυτό το πράγμα δεν είναι τονισμένο αρκετά για μεταφυσικούς λόγους στη Δύση. Το αποτέλεσμα είναι ότι όταν αρχίζω εγώ και σκέπτομαι πώς διαλέγομαι μετά του Θεού, η απάντηση που θα δώσει ο Παλαμάς, ο Ακινάτης, είναι ότι, κοίταξε να δεις, δεν μιλάς πράγματι με τον Θεό ούτως ώστε ο Θεός να αλλάξει από αυτά που θα πεις. Διότι αυτό μεταφυσικά είναι επικίνδυνο, μπορεί να αλλάξει η ουσία. Ξέρει ο Θεός λοιπόν τι θέλεις εσύ. Καταλάβατε. Από υπερβολική μεταφυσική ευλάβεια
παράγεται ο προκαθορισμός, ο προορισμός, με την έννοια ότι ο Θεός τα ξέρει όλα, διότι αν δεν τα ξέρει, θα ήταν σαν να μαθαίνει κάτι καινούριο από σένα. Το οποίο όμως δεν είναι άξιο Θεού. Και παράγεται λοιπόν για λόγους μεταφυσικούς ο προορισμός και με τον τρόπο αυτό φτάνει και στα όρια που έφτασε. Οι καλύτεροι μελετητές του Αυγουστίνου σήμερα, ο Παρτορόν Γουίλιαμς, ας πούμε, στο φοβερό βιβλίο του, ας πούμε, που έγραψε τον Αυγουστίνο, δεν τον δέχονται πια τον προορισμό. Πρέπει να το σημειώσουμε αυτό. Δεν τον δέχονται τον προορισμό. Δηλαδή, δεν ξέρω αν υπάρχει αυτή τη στιγμή σημαντικός ρωμαιοκαθολικός θεολόγος. Δεν ξέρω κανέναν. Καλβινισμού, γι' αυτό ρώτησε για πρωτεστατικό. Και καλβινισμό. Ναι, στον καλβινισμό, ειδικά στον πρεσβυτεριανισμό, υπάρχουν κάποιοι οι οποίοι μιλάνε ακόμα για προορισμό. Αλλά πάντοτε γεννάται εδώ το ερώτημα της πραγματικής σχέσης με τον Θεό που έχω. Δηλαδή, σε κάθε περίπτωση, το πόσο πραγματικός είναι ο ίδιος μέσα στη σχέση μου μαζί του. Καταλάβατε, αν εγώ σας λέω, μην με ρωτάς τίποτα, κοπέλα μου, καταλαβαίνω τι θες να με ρωτήσεις. Ποια είναι τα όρια αυτού του πράγματος, δεν είναι. Πρέπει να πει αυτή ότι δεν τα κατάλαβες όλα. Εγώ έχω κι άλλα που σκέπτομαι και δεν μπορώ, δεν στα έχω πει. Και εγώ δεν είμαι παρόν με στη σχέση αυτή εξ ολοκλήρου, αυτό είναι το θέμα. Έτσι γεννιέται, κατά την ταπεινή μου γνώμη, το έχω γράψει στα βιβλία μου, το αυτοαναφορικό υποκείμενο. Δηλαδή, τα ξέρω όλα μόνος μου, τα κατάλαβα όλα εντός μου και ουσιαστικά κάνω την αλλαγή αυτή στον εγωτικό ορίζοντα και έχω καταλάβει τι θέλετε να πείτε. Αυτό σε μια δεύτερη φάση γίνεται ναρκισισμός και σήμερα έχουμε φτάσει πλέον σε αυτό που λέω στο νέο βιβλίο που γίνεται στα αγγλικά σε λίγο, μεταναρκισισμός. Μεταναρκισισμός. Ουσιαστικά είναι ψυχοδυναμικά, είναι αυτισμός. Δεν είναι κλινικά αυτισμός. Αυτό είναι άλλο πράγμα, εντάξει, ξέρετε. Αλλά ψυχοδυναμικά είναι πολύ κοντά στον αυτισμό. Γιατί? Γιατί ο νάρκισσος είναι αυτός που θέλει να ελέγχει τις σχέσεις. Ο αυτιστής δεν έχει σχέσεις πια. Δεν μπορεί να κάνει, δεν θέλει να έχει. Αυτή είναι η διαφορά. Είναι ένα ακόμα βήμα που κάνουμε σήμερα αυτό. Αλλά δεν είναι βήμα ευτυχές. Φοβάμαι πολύ και θα μας δημιουργήσει, η δημιουργία είναι ακόμα μεγαλύτερα προβλήματα και ειδικά με τα μέσα τα οποία επιτρέπουν τον εγκλωβισμό αυτών σήμερα πια εντελώς. Δηλαδή, κάνει πραγματική σχέση με τον άλλον και πού να βρουν και τα ηλεκτρονικά μέσα, τα υπέροχα αυτά, θα έχει σχέση με όποιον θέλει εδώ μέσα. Θα τον κάνει ιδανικό, ιδεώδη, και δεν κατάλαβα γιατί μετά πρέπει να κάνει τον κόπο να καταλάβει τον αδελφό σου ή την αδελφή σου. Αφού όλα είναι όλα εδώ μέσα όπως τα θέλει. Είναι ψυχοναρκωτικό αυτό το virtual reality που έρχεται, που είναι έτοιμο, που έχω κι εγώ βάλει τέτοια γυαλιά. Τα έχω δει. Τα έχετε βάλει. Α, τα έχεις όλα. Τι θέλεις, πού θες να πας. Πάνε σαν ένα μεσονικό κάστρο και να σε ερωτευτεί η πυρβοδέσποινα. Τέλεια. Και να τέτοια να σκεφτεί όπως θέλεις. Λέμε το. Είναι διασκεδαστικά. Φιγούλα. Ναι. Ήθελα να ρωτήσω, τώρα έχω πολλά ερεθίσματα θεολογικά, δεν έχω καμία σχέση με θεολογία. Πώς δεν είναι γιατί. Γιατί θέλω να είσαι κρίτης. Λοιπόν, η ερώτηση είναι, είπατε ότι οι πατέρες είπαν πως δεν μιλήσαν για αγάπη. Είπατε ότι οι πατέρες δεν μιλήσαν για αγάπη. Το έχει πει ο Παρίσιος. Ο Παρίσιος, ναι. Σήμερα έγινε και προβάλλεται και ο Σταυρός, ο Χριστός της Σταυροκοσμονήσεως, διαρωτώμενο. Η θυσία του Χριστού είναι από απέναντι αγάπη. Η αγάπη από μόνη της επιβλέπει τη θυσία. Μας καλεί λοιπόν. Είπατε ότι με την παρησία μας απαντάμε. Πώς πιστεύει ο πίσω παρελθέν. Και είπατε επίσης ότι βασανιζόμαστε στις σχέσεις επειδή δεν σηκώνουμε το σταυρό. Δεν ανοματοδοτείτε δηλαδή αυτό που ζούμε με την σταυρική θυσία. Δηλαδή, άρα, ο Χριστός πάνω στο Σταυρό που βρίσκεται εν αγάπη, θυσιαστική, μας καλεί σε αυτόν τον τρόπο το θυσιαστικό της ζωής του χριστιανού στην καθημερινότητα. Απλά σου λέει γιατί είναι τόσο δύσκολο να προβληθεί. Γιατί έχουμε μάθει από μωρά να κάνουμε το αντίθετο. Ο χριστιανισμός είναι πάρα πολύ δύσκολος γιατί είναι πάρα πολύ εύκολος. Πώς τα μαθηματικά, δεν ξέρετε γιατί είναι πολύ δύσκολα.
Γιατί είναι πάρα πολύ εύκολα. Γιατί ζητούν πάρα πολύ μικρή, μια νηστεία φοβερή της λογικής. Ενώ η λογική είναι φοβερή. Τα μαθηματικά θα σου λέει θα περάσει την τρύπα αυτή. Και αυτό είναι η δυσκολία. Ο σεισμός δεν είναι. Στην πραγματικότητα, εάν συλλάβεις το πόση τρομερή ενέργεια, ψυχική, σωματική, καταβάλλεις για να αποκρούσεις τον άλλον και να τον κάνεις να είναι ο καθρέφτης σου και να καθρεφτίζεις εκεί μέσα και να τον υποτάξεις τόσο ώστε να μην σου φέρνει αντίρρηση σε επιθυμίες να τις ικανοποιεί οπωσδήποτε. Η ενέργεια είναι τρομακτική. Γι' αυτό λέω στους φοιτητές μου από χθες, οι 9,5 στους 10 ανθρώπους βασικά αυτοκτονούμε. Αυτοκτονούμε, ναι, πεθαίνουμε όλοι πριν την ώρα μας από τον κόπο το τεράστιο που κάνουμε να καταβάλουμε τους άλλους. Και η ηθική του γούστου που λέω, ξαναλέω, το μυστικό της είναι η θέληση για δύναμη. Αυτό. Έχω τη δύναμη και σου επιβάλλω την επιθυμία μου. Πώς θα την κάνω αλλιώς. Πρέπει να την κάνω όμως. Πώς θα την κάνω, θα την επιβάλλω. Και ανεβαίνει το σάχαρο, και ανεβαίνει η πίεση. Έτσι είναι απλό, είναι πάρα πολύ απλό. Και μου λέει κάποιο προχθέ η ειρήνη, λέει, τι είναι η ειρήνη, μου λέει. Λοιπόν, ποιο άλλο. Είναι κάτω. Τηλάτα. Η ειρήνη. Λένε οι πατέρε, κάνε τη θέση με καλά στην ειρήνη. Τι σημαίνει αυτό. Σημαίνει ότι υπάρχει μια κατάσταση στην οποία είμαι τόσο κοντά στον εαυτό μου, είναι μια. Με ρωτούσε προχθέ μια κυρία, μα τι είναι η ειρήνη. Η ειρήνη είναι ένα αίσθημα ασφάλεια τέτοιο. Έτσι, που δεν έχει εχθρού βασικά. Μπορεί οι άλλοι να νιώθουν εχθρικά απέναντι σου, αλλά εσύ δεν είσαι. Για πέστε μου. Ευλογείτε πάντε. Άρα, σταύρωση συντελείται στο μεγαλύτερο φόβο ναρκισισμού. Είπατε, η σταύρωση συντελείται στο μεγαλύτερο φόβο ναρκισισμού μου. Κοιτάξτε, ο ναρκισισμός είναι το πιο ισχυρό πράγμα που έχουμε μέσα μας. Έτσι. Είναι η πιο μεγάλη δύναμη αυτοπροστασίας που έχουμε. Έτσι. Και αυτό το πράγμα μόνο ελεύθερα καταλύεται και από μέσα. Απ' έξω δεν καταλύεται με τίποτα. Μόνο από μέσα αυτό το φρούριο πέφτει. Λοιπόν, αλλά για να πέσει το φρούριο αυτό, πρέπει να αισθανθώ ότι είμαι στην αυλή κάποιανού που έχει πλήρως ξεσαλώσει στο ζήτημα και αυτό είναι ο Θεός, είναι ο Χριστός. Όταν καταλάβω την απόλυτη διαθεσιμότητα του Θεού σε μένα. Να το ευχηθούμε αυτό σε ένα στον άλλο. Όταν καταλάβουμε την διαθεσιμότητα του Θεού σε εμάς, αρχίζω να λέω ότι κοίτα να δεις, αν έχω αυτή την ίδια διαθεσιμότητα κι εγώ, δεν θα κινδυνέψω. Αν το κάνω για χάρη του έτσι, όχι για να κερδίσω ψήφους ή να τον ξεγελάσω, να με αγαπήσει και να τέλος πάντων διάφορα. Όχι. Γι' αυτό σας λέω, έχω πει, δεν ξέρω αν έχω δίκιο, ότι η πιο ρεαλιστική κουβέντα του Χριστού στα θέματα ουσιαστικά είναι το αγαπά τους εχθρούς ημών. Όταν λέει αγαπά τους εχθρούς ημών, λέει απλά αγαπάτε τον άλλο άνθρωπο γιατί είναι εχθρός σου. Είναι ναρκισσικός εχθρός σου και αν δεν είναι σήμερα θα γίνει αύριο. Οπωσδήποτε. Δεν υπάρχει τέλειο ερωτευμένο ζευγάρι. Στο οποίο να μην γίνουν κάποια στιγμή ναρκισσικοί εχθροί. Δεν υπάρχει περίπτωση. Και εκείνη τη στιγμή φαίνεται ότι η αγάπη είναι σοφία. Η αγάπη δεν είναι συνέστημα, δεν είναι καθρέφτισμα, δεν είναι ξελίγωμα, δεν είναι, ξέρω εγώ τι άλλο πέφτει στις γυναίκες, ξέρετε και πιο πολλά. Να λέτε, δεν είναι. Είναι σοφία, καθαρή. Σοφία του Θεού. Την επιλέγει σου σοφία. Είναι ο τρόπος υπάρξης στον όντο. Είναι το μουσείο. Είναι ο τρόπος υπάρξης του Θεού. Ναι, αλλά αυτό είναι κάτι στο οποίο ο άλλος θα έχει αντίρρηση κάποια στιγμή, διότι οι ναρκισσικές του ανάγκες το αναλύσαν. Οι Αμερικάνοι ψυχαναλυτές ειδικά τους βγάζουν το καπέλο. Πολύ ρεαλιστές. Αν μην ασχολούνται με αυτά, αν είχα τώρα τον κόχο του δεμένο σε μια καρέκλα εδώ, χέρια πόδια, μόνο έτσι θα μ' άκουγε. Θα φώναζε συνέχεια, δεν γίνονται. Αθήνα, δεν γίνονται. Μήτα, δεν είναι. Κοροϊδεύει τον κόλπο, μου λέει, δεν γίνονται. Λοιπόν, δεν λέω τίποτα δικό μου. Είναι του Χριστού τα λόγια. Του Μεγάλου Βασιλείου τα λόγια. Του Μαξίμου τα λόγια. Αν διαβάσετε το κεφάλαιο περί αγάπη του Αγίου Μαξίμου, θα βγει, ελπίζω να βγει. Χρόνια προσπαθεί να βγει στο βατοπέδι
είναι η εισαγωγή δική μου στον Ιμάξιμο μου και τα κεφάλαια υπεργάμψη με σχόλια. Είναι το αρχαίο αντιναρκισιστικό εγχειρίδιο της Εκκλησίας. Που σου κόβει τα ύπατα από την πρώτη παράγραφο ακόμα. Δηλαδή και μου περιμένεις, όπως έχουν γίνει αγαπούλιδες όλοι τώρα, να σου πει ωραία λογάκια, σου λέει πρώτη παράγραφος, πρώτης εκατοντάδας. Τι σου λέει? Αγάπη εστίν, διάθεση της ψυχής αγαθή, που προτιμάει το Θεό απόλυτα πέρα από οποιαδήποτε άλλο. Τι λέει αυτός? Ξέρει πολύ καλά τι λέει. Αν δεν γίνει αυτό, άλλο μετά είναι μια εξαπάτηση. Πρέπει να γίνει εκεί. Σου λέει από εκεί θα αρχίσεις, πουλάκι μου. Αν αρχίσεις από οτιδήποτε άλλο, θα λες ψέματα. Και θα κάνεις πράγματα που θα είναι παραπλανητικά. Αυτά ο Μάξιμος. Έχουμε καλούς δασκάλους, αλήθεια λέω. Δεν είναι δηλαδή. Και μετά όλο το έργο κυλάει σε αυτόν τον τόνο. Κυλάει σε αυτόν τον τόνο και σου δείχνει κάτι φοβερά φαράγγια και φοβερούς γκρεμούς που τους περνάς έτσι από πάνω. Γιατί όμως έχεις το αερόστατο, καλά, την καλή είναι το αερόστατο αυτό. Αν δεν το έχεις αυτό, η αγάπη του άλλου και μάλιστα του εχθρού άλλου είναι ό,τι χειρότερο μπορείτε να πάθετε. Και όντως πρέπει κάποιος να σας προφυλάξει από αυτό. Και να κάνουμε και την κοινωνία μας, που λέει και ο Ράμπος που ξύπνησε πρόσφατα, ζούγκλα. Καλησπέρα. Ναι. Παρακαλώ. Ναι. Καταρχάς να σας ευχαριστήσω εκ μέρους μου όλων φυσικά για την ομιλία σας και για τη σοφία που μοιραστήκατε μαζί μας σήμερα. Θα ήθελα να σας ρωτήσω κάτι πάνω στην ερώτηση που έκανε η κυρία με τον προτεσταντισμό. Και εδώ να πω ότι δεν θέλω να προσβάλλω κανέναν, ούτε να αμφισβητήσω κανέναν. Η Εκκλησία είναι μια κοινωνία, αλλά είναι και ένα προσωπικό ταξίδι του καθενός. Πάνω σε αυτό λοιπόν, για έναν άνθρωπο ο οποίος έχει απογοητευτεί από την Εκκλησία, από τα δόγματα ενδεχομένως ή από την κοινωνία της, και είναι σε ένα παρόμοιο στάδιο με αυτό που περιέγραψε η κυρία προηγουμένως, είναι απλά ένας άνθρωπος ο οποίος θέτει τον εαυτό του ενώπιον του Θεού και ψάχνει έναν τρόπο να έρθει κοντά του. Όμως δεν τον εκφράζει ο τρόπος που ο άνθρωπος έχει δημιουργήσει για να έρθει. Σε ποιο στάδιο, σύμφωνα με την Ορθοδοξία, υπαρξιακό βρίσκεται αυτός ο άνθρωπος? Είπατε ότι δεν μπορείτε να απαντήσετε αν αμαρτάνει κάποιος που σκέφτεται κατά αυτόν τον τρόπο, αλλά ενδεχομένως να βρείτε σε ποιο στάδιο της ύπαρξής του είναι σήμερα και τι θα ακολουθήσει. Έφυγε ο άλλος, έφυγε. Λοιπόν, μία φράση μόνο. Τον ερχόμενον πρόσμε ου μη εκβάλλω έξω. Τι σημασία έχει τώρα όταν ο πατήρ Λουδοβίκος δεν τα καταφέρνει? Τι σημασία έχει? Και αυτός ένας ταλέπορος είναι και αγωνίζεται για αυτός να καταλάβει. Τραβάει από εδώ, τραβάει από εκεί, όπως όλοι μας. Καμιά σημασία δεν έχει. Καταλάβατε? Αν είστε όπως είστε αρκετά ευφύς, θα ακούσετε το λόγο του Χριστού. Τον ερχόμενον πρόσμε, δεν λέει τον ερχόμενον προς τον πατέρα Αλέξανδρο, με πολύ αγάπη, λέει τον ερχόμενον πρόσμε, ου μη εκβάλλω έξω. Πού και παρά. Αυτό τα λέει όλα για μένα, διότι είναι πολύ φυσιολογικό οι άνθρωποι να μην καταλαβαίνουν. Μην νομίζετε. Μπορεί ο κάποιος να έχει 4 εγκόλπια και 14 σταυρούς μπροστά και να μην καταλαβαίνει, διότι η καριέρα του δεν του άφησε χρόνο να σκεφτεί τίποτα. Δεν είναι δηλαδή. Ή άλλος να φοράει όχι μία αλλά 3 στη Βένους, έχουμε και είμαι και εγώ πανεπιστημιακός, για να πω και τα δικά μου. 3 στη Βένους να φοράει και αυτός να μην καταλαβαίνει τίποτα. Δεν είναι, δηλαδή δεν μπορεί αυτό ο Χριστός ο Θεός να το αναγκάσει να γίνει. Αλλά να ξέρετε ότι πάντα θα βρείτε ανθρώπους που καταλαβαίνουν, πάντα ανθρώπους θα βρείτε αδελφούς, πάντα. Και πάντα θα είναι ο Χριστός εκεί. Αυτός δεν κουνάει. Δεν κουνάει ποτέ. Σκανδαλωδός.
Εγώ θα είχα ξεκουνήσει άπειρες φορές. Γιατί αγανακτώ, λέμε. Πώς το ένα και άλλο σκεφτού και το ένα και το άλλο. Και πριν είμαι εδώ, ήμουνα με ένα αδελφό άλλο, ο οποίος μου έλεγε, ξέρω εγώ κάτι, γιατί διηγούσα εκκλησία και έλεγα και εγώ, να πάρει ευχή, ναι, το ένα και το άλλο. Ναι, αλλά. Και εδώ είναι η ορθοδοξία. Εδώ είναι η στάση της ζωής. Εδώ μέσα υπάρχουν και όλα αυτά που στη γραφή είναι παρόντα. Το πνεύμα το Άγιο, ο Χριστός, τα μυστήρια, παρόντα. Βασικά, έχω βρει ότι η μόνη στάση που με εκφράζει ως χριστιανή είναι ότι ο χριστιανισμός λέει ουσιαστικά ότι πρέπει να είμαστε ταπεινοί. Ένα ταπεινός άνθρωπος ενώπιον του Θεού είναι μόνο εγώ και αυτός. Να είμαι ενώπιον του και να προσπαθώ με τον καλύτερο τρόπο να εξυπηρετήσω το έργο. Μια από τις μεγάλες δυσκολίες που έχουμε για να καταλάβουμε την ταπείνωση, έτσι. Ειδικά η ταπείνωση του Θεού είναι κατανόητη τελείως και είναι η πιο κατανόητη από όλες τις ταπεινώσεις. Τον Αλούθυρο, τι τον εμπόδισε να βρει την ορθοδοξία αντί να γίνει... Η καλόγρια που παντρεύτηκε. Μην ρωτάτε τίποτα. Αν είχαμε... Ακούστε τώρα. Αστείο το από αυτό, έτσι. Παντρεύτηκε, είναι καλόγρια. Και ο ίδιος είναι καλόγρια. Αυγουστινιανός. Όταν έγινε η συζήτηση της ληψίας το 1519 και είχε απέναντί του εκείνο το τέρας, τον Έκιο, τον θεολόγο, το Απέσιο, ο οποίος έλεγε ότι τι ακολουθείς την Ανατολική Εκκλησία. Το μεγαλύτερο εγκόμιο μεσαιωνικό στην Ελληνική Εκκλησία το έχει κάνει ο Λούθυρος. Είναι, λέει, μεγάλοι, είναι άγιοι, είναι ότι οι μεγαλύτεροι πατέρες. Και τους λες, τορμάς και βρίζεις, και έλεγε ο Ρωμαιοκαθολικός. Τι μου λες, ξέρεις ποιοι είναι αυτοί, ξέρεις ποιοι είναι οι Έλληνες πατέρες. Είναι ο Μακεδόνιος, ο Άριος και ο Νεστόριος. Όχι, έλεγε ο Λούθυρος. Αυτοί έχουν την αλήθεια. Και ακούτε τη λέω τώρα. Και στη συνέχεια ο Μελάνχθον ήξερε και ελληνικά και διάβαζε κιόλας. Ερωτώ τώρα εγώ εσάς. Γιατί με τόση καλή διάθεση εμείς δεν καταφέραμε καθόλου να τους ανταποκριθούμε όπως θα έπρεπε. Και όχι μόνο αυτό, αλλά έστειλε ο Πατριάρχης τότε το διάκονο εκείνο το Δημήτριο, το μισό, μισός με ύψιλο, από τη Μυσία. Μισός. Δημήτριος μισός, από τη Μυσία. Και δεν πήγε να δεις τι γίνεται εκεί για να μου πεις και εμένα. Αυτός κοιτάκανε πλακάκια με το Μελάχθωνα, κάτι είχε εκεί με την κόρη του, κάτι είχε αυτό. Και έμεινε εκεί και δεν ξαναγύρισε να πει τίποτα. Καταλαβαίνετε. Δηλαδή, εάν. Ναι, θεολογική λογή. Εάν εκείνη την εποχή. Ναι, και ιστορική. Εάν εκείνη την εποχή υπήρχαν 10 ορθόδοξοι θεολόγοι. Και πολλούς είπα. Οι οποίοι να πιάναν την κουβέντα αυτή. Καταλάβατε τι λέω. Θα μου τελειώσει άλλη όψη του προστατικού κόσμου. Και η δική μας σχέση μαζί. Τι λέτε τώρα, εδώ ο Αγγλικανισμός. Ο Αγγλικανισμός είναι η πιο προχωρημένη προς την Ορθοδοξία μορφή του Προστατισμού. Μισός Αγγλικανισμός. Μισός Αγγλικανισμός. Ο μισός, η High Church. Μπράβο. Λοιπόν, τι όλα αυτά όμως. Τι όλα αυτά όμως. Όταν έπρεπε πριν από 100-200 χρόνια να έχουμε τη σχέση που είχαμε μαζί τους, δεν υπήρχε η παραμικρή φροντίδα, υποψία και δυνατότητα. Και τώρα πάμε στο τσακούτσι. Και τώρα πάμε στους. Αλλά το θέμα είναι ότι αν τα καταλάβει κανείς όλα αυτά, πάει να πυροβολεί προς τα δω και αρχίζει να πυροβολάει και λίγο προς τα δω. Και αυτό είναι πολύ γόνιμο. Διότι αρχίζει να γίνεται αληθινός τότε και δίκαιος. Έλα, η τελευταία ερώτηση. Χαίρετε. Η ερώτησή μου είναι η εξής. Πολλές φορές βλέπουμε το πώς η Εκκλησία μέσα στους αιώνες άρχισε πολλές φορές να ακολουθεί την πορεία της υπό κάποια έννοια. Δηλαδή να δίνει μεγάλη σημασία στην επιδομή της και σε μεταλειτουργίες και πού χάσαμε κάποιο νόημα σε όλα αυτά τα πράγματα. Και αναρωτιέμαι στο τέλος ποια είναι η έννοια του τρόπου μέσα στην Εκκλησία. Ο τρόπος ενός Ορθόδοξου Χριστιανού
δεν μ' αρέσουν πολύ οι δαιμονικοί, δεν είναι ηθοποιικές ενίκες, αλλά τέλος πάντων ο τρόπος που θα πρέπει κάποιος να ακολουθήσει στη ζωή του, ποιος είναι. Τι να πω, ίσως θεωρητικά μόνο μιλάω εγώ, δεν μπορώ να σας πω για τα πρακτικά, υπάρχουν οι άμεσοι πνευματικοί πατέρες. Νομίζω αυτό το πράγμα μας είπε ο Αγιός Μάξιμος. Να προσέξει αυτό το πράγμα, το διτό, η κατάφαση της φύσης και ταυτόχρονα το άνοιγμα αυτό, το οποίο είναι ένα άνοιγμα πραγματικό και σχατολογικό και τη φύση την κάνει κατοικητήριο της θεότητας και δεν είναι απλά κλεισμένη στον εαυτό της. Αυτή η ισορροπία, η οποία μας ελευθερώνει και από οποιοσδήποτε ισμούς και ιδεολογίες, είναι κάτι που σημαίνει συνεχώς, είναι εν πορεία. Αν το πιάσει κανείς από τον δρόμο, βλέπει ότι έχει πάρα πολλά πράγματα να κάνει. Με τον εαυτό του καταρχήν έχει πολλά πράγματα να κάνει. Και δεν του μένει χρόνος καθόλου να βαρεθεί. Τίποτα. Και ενσωματώνει και μια ολόκληρη ιστορία μέσα του μετά, παραδόσαν πράγματα και καταλαβαίνει πράγματα που δεν καταλάβαινε. Αλλά αυτό το πράγμα είναι μια οπωσδήποτε κατάσταση η οποία θέλει και τη δική μας την προαίρεση, ας πούμε έτσι. Συνήθως γινόμαστε πικροί και μπλοκάρουμε τον εαυτό μας στην επίκριση των άλλων. Αυτό είναι, μπορεί να είναι το τέλος του πρικισμένου ανθρώπου. Έχω δει πρικισμένους ανθρώπους που κολλάνε σε αυτό και περνάνε όλη τη ζωή τους αυτό το πράγμα. Και είχα ρωτήσει έναν από αυτούς, δηλαδή λέω εσύ περιμένεις, πολύ αγαπητό σήμερα. Πολύ αγαπητό και πολύ καλό άνθρωπο. Περιμένεις να φτιάξεις εκκλησία για να χαρίζεις βαρκαϊμένα, του λέω. Θα μπορέσουμε να προλάβουμε στα όρια της ζωής μας να δούμε. Δηλαδή, εντάξει, το καταλαβαίνω σαν ανθρώπινο πόνο αυτό το πράγμα. Αλλά η δουλειά μας αυτή είναι άραγε. Δηλαδή θα περιμένω εγώ ξαφνικά να γίνουν, μ' αρέσει αυτή εδώ η ενορία πάρα πολύ, 145 έργες ενορίες για να πω νιώθω όμορφα, επειδή στην Ελλάδα υπάρχουν 145 έργες ενορίες. Στο μεταξύ θα έχω πεθάνει 30.000 φορές και καταλαβαίνετε. Ξανά ισχύει αυτό το πράγμα, αυτό το, μια καλώς εννοούμενη, πολύ καλώς όμως εννοούμενη αίσθηση ιδιωτικής ας πούμε ανάγκης για την αλήθεια, η οποία περιλαμβάνει και τους άλλους, λέμε όλα αυτά, εντάξει, αλλά ταυτόχρονα είναι κάπως έτσι που πρέπει να το δούμε. Δεν πρέπει να περιμένουμε να φτιάξουν όλα και μάλιστα με ένα μαγικό τρόπο ή με ένα τελειωτικό τρόπο για να νιώσουμε όμορφα. Έτσι, προσέξτε, γιατί σε αυτό πέφτουμε πάρα πολύ στην παγίδα αυτή. Έχω πέσει κι εγώ. Δεν είναι πράγμα τόσο απλό. Μόλις κανείς καταλάβει που κάτι τίσει, τόσο δά, αμέσως του βάζει το λογισμό. Κοίταξε και ένα σωστραβός, κοίταξε άλλο σωστραβός. Εντάξει. Και υπάρχει και μια ιστορία στο γεροντικό, η οποία θα σας την πω, να τελειώσω έτσι. Κάποιος τέτοιος πολύ πρικισμένος, παπάς και θεολόγος, έβλεπε πολλά στραβά και έλεγε και έλεγε και έλεγε. Και μάλιστα ήταν και ένας επίσκοπος, αρχιεπίσκοπος, ξέρω τι ήταν, ο οποίος τα έκανε όλα αυτά τα στραβά. Και ο ίδιος τον κατεδίκαζε συνεχώς, πως καλή ώρα κάνουμε κι εμείς. Και κάποια στιγμή λοιπόν είχε το εξής, λέει, όραμα. Ξέρω τώρα, εγώ το λέω πως το διάβασα. Βλέπει, λέει, τη νύχτα αυτό τον αρχιεπίσκοπο, τι ήταν, ξέρω εγώ, επίσκοπο, κρεμασμένο από πάνω από ένα φοβερό γκρεμό. Και από κάτω υπήρχαν τέρατα, σειρία, φίδια, φωτιές, πράγματα, τέρατα. Και όμως προσπαθούσε να κρατηθεί με ό,τι την ύπαρξή του εκεί. Και του πλησιάζει ένας, λέει, άγγελος και του λέει, του κόβω με τα χέρια, λέει, τι λες. Του κόβω με τα χέρια να πέσει, τι λες. Λέει αυτός, όχι, λοιπόν τι το κονάεις και τον κάνεις και τον θάβεις και τον σκοτώνεις με ένα νύχτα. Μερικά τα πράγματα είναι αλλιώς. Και εγώ είμαι σίγουρος ότι η άσχατη κρίση θα είναι μια πολύ, πολύ, πολύ μεγάλη έκπληξη. Θα γελάσουμε πολύ. Και θα γελάσουμε και πολύ, αλλά θα κλάψουμε κιόλας. Θα γελάσουμε με μεγάλη ανακούφιση. Όταν λέει ο Άγιος Μάξιμος, ακούστε μια φράση μόνο γιατί είναι τρομερή. Τι είναι, λέει, αυτό το Άγιος. Ξέρετε τι είναι, λέει. Ακούστε τι είπε. Αυτός ο πολύ μεγάλος άνθρωπος που ήταν φοβερά σκεπτόμενος και μαζί είχε πολύ περιπέτεια υπαρξιακή.
Είναι αυτός που είπε εκτός των άλλων, τι κάνει το Άγιο Πνεύμα. Φίλε, κάνει κάτι. Ανακοινεί τις φύσεις των όντων, λέει, μέσα. Και τα κάνει να νοσταλγούν συνέχεια. Μην κοιτάτε από έξω πώς είναι, λέει. Και λέει και αυτό. Το Άγιος, 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 δοξαντισμή είναι. Είναι, λέει, η τρελή χαρά και η τρελή δοξολογία για τους απίστευτους τρόπους που βρήκε ο Θεός να μας σώσει όλους εμάς. Μάξιμος αυτό. Αχ, Θεό μου. Τρέλας. Νυφάλιο. Τέτοιες τρέλες θέλουμε. Και τι μας βάζουν, μας βιάζουν μάλλον σε αυτά που μας έχουν μάθει και έχουμε κολλήσει. Έχουμε κολλήσει οι νόες μας, ο νους μας. Τώρα ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εγώ ευχαριστώ για την πάρα πολύ όμορφη ομίγυρη. Προσέξτε, δεν παράγεται λόγος αν δεν υπάρχει από κάτω ήδη διάλογος. Ε. Ναι. Υπάρχουν ακροατήρια στα οποία μπορεί να πει κανείς τίποτα. Σου λέει καλημέρα σας.